Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Υποτονική η σημερινή ημέρα για σας, φίλοι μου, μιας και εξαντλήσατε όλη σας την ενέργεια στα επαγγελματικά. Βάλτε προτεραιότητα και στόχους στην προσωπική σας χαλάρωση. Δεν χάθηκε και μία μέρα να ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας θέλω. Ο προσωπικός τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός για εσάς, επομένως ασχοληθείτε λίγο σήμερα με τα ερωτικά σας. Και πάμε στον Ταύρο. Η ημέρα σας κυλά με πολλές σκέψεις γύρω από τον τομέα της οικογένειας αλλά και των υλικών σας θεμάτων. Σαν πρακτικό ζώδιο που είστε, μέχρι και το μεσημέρι θα βρείτε και τις λύσεις σας. Ο ερωτικός τομέας σας χαρίζει πολλές χαρές και εσείς το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να χαλαρώσετε και να τις απολαύσετε. Προσοχή σε γαστρικά θέματα αλλά και μυοσκελετικά. Και περνάμε στο δίδυμο. Η μέρα σας είναι ιδανική για να κάνετε σχέδια σε οικονομικό πάντα επίπεδο. Προσοχή στις επενδύσεις αλλά και σε επαγγελματικά τα οποία δεν έχετε ακόμα ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, πρέπει να προσέχετε κλεισίματα συμφωνιών, τουλάχιστον μόνο για σήμερα. Η μέρα κυλά με γοργούς ρυθμούς και μην βιαστείτε να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση. Και πάμε στον καρκίνο. Η ημέρα διαλογισμού σήμερα και εσείς σκέφτεστε αν πράξατε σωστά ή λάθος. Δώστε προτεραιότητα σε επαγγελματικά ανοίγματα και φυσικά σήμερα θα βρείτε και τις λύσεις που τόσο πολύ αποζητάτε. Αν και σκεπτικοί, η χαρά δεν θα λείψει από τη ζωή σας, μιας και οι καλοί φίλοι θα βρουν και τις λύσεις. Αφαιθείτε παρέα με το τέρι σας σήμερα και να απολαύσετε ένα όμορφο απόγευμα. Και περνάμε στο λιοντάρι. Μαχητική ημέρα σήμερα, τα νεύρα σας κουρελιασμένα και φυσικά πρέπει να προσέχετε επαγγελματικά θέματα αλλά και τον ανταγωνισμό που αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Ήρθε η στιγμή να πάρετε αποφάσεις σε θέματα οικονομικού τύπου αλλά και ερωτικού. Μην βιαστείτε σε καμιά περίπτωση να κρίνετε μια κατάσταση προτού τη μελετήσετε αρκετά. Πάρετε τη βοήθεια ενός καλού σας φίλου. Και περνάμε στην Παρθένο. Πρέπει να δώσετε σημασία σήμερα στα προσωπικά σας θέλω. Καλή η δουλειά, αλλά πρέπει να κοιτάξετε και την ψυχούλα σας. Πολλά τα προβλήματα γύρω σας, αλλά σήμερα είστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για να μπορέσετε να βρείτε και τις λύσεις. Οι όψεις του Ερμή, κυρίαρχου πλανήτη σας, θα σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Αφιερώστε τη μέρα σε φιλικά πρόσωπα. Και περνάμε στο Ζυγό. Σήμερα τρέχετε σαν τυφώνας. Τη ζώδιο του αέρα δεν είστε? Σας απαροφάω πάλι ο επαγγελματικός τομέας. Φυσικά θα έχετε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Δώστε προτεραιότητα σε θέματα γραφειοκρατικά και από το απόγευμα και μετά στα ερωτικά σας, παύλα φιλικά σας. Σας εφιστώ την προσοχή, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να χαλαρώνετε για να βρείτε τις ισορροπίες σε όλους σας τους τομείς. Και πάμε στο Σκορπιό. Πρέπει από εδώ και μπρος να κοιτάξετε λίγο την ψυχολογική σας υγεία, μιας και έχετε κουραστεί πολύ τον τελευταίο καιρό σε επαγγελματικά θέματα. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να ξεκαθαρίσετε τα θολά τοπία σε όλους τους τομείς σας. Σήμερα μπορεί να ακούσετε και γκρίνιες από το τέρι σας ή από φιλικό σας πρόσωπο. Μη δίνετε σημασία, αφήστε τους και λίγο και αυτούς να εκφραστούν. Και περνάμε στον Τοξότη. Οι πλανητικές διελεύσεις θα δίνουν τη δύναμη να ξεπεράσετε δύσκολα εμπόδια σε επαγγελματικό αλλά κυρίως ερωτικό επίπεδο. Στα ερωτικά σας μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, μιας και αρκετά έχετε πιεστεί τον τελευταίο καιρό. Οι λύσεις θα έρθουν από το απόγευμα και μετά και φυσικά τότε μπορείτε να χαλαρώσετε. Αυτή τη φορά όμως μόνοι σας. Και πάμε στον εγώ καιρό. Βασική σας προτεραιότητα η απόκτηση ύλης αλλά και ψυχολογικής ηρεμίας. Η μέρα σας θέλει σκεπτικούς αλλά και τολμηρούς γύρω από τα επαγγελματικά αλλά και τα προσωπικά σας θέματα. Δώστε βαρύτητα και στους δύο τομείς για να βρείτε τη λύση αλλά και την επιτυχία από το μεσημέρι και μετά. Προσοχή στις μετακινήσεις αλλά και στη διαχείριση του λόγου σας. Και πάμε στον υδροχό. Βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας είναι η εγρήγορησή σας γύρω από την απόκτηση ύλης. Αυτό το διάστημα ευνοούνται τα ελεύθερα επαγγέλματα ή αλλιώς νέες συνεργασίες γύρω από τα επαγγελματικά παύλα οικονομικά θέματά σας. Σήμερα είναι καλή ημέρα για να κοιτάξετε λίγο την προσωπική σας χαλάρωση, παρέα ή με φίλους ή τον ερωτικό σύντροφο. Και πάμε στα ψαράκια μου. Τι να πω για εσάς, καλά μου φιλαράκια. Η μέρα είναι ιδανική αλλά και πολύ αισιόδοξη, μιας και τα μηνύματα είναι θετικά. Σε όλους τους τομείς της ζωής σας έρχεται ισορροπία και εσείς από την άλλη αρχίζετε να ηρεμείτε, μιας και ένα μεγάλο βάρος φεύγει από πάνω σας. Αφαιθείτε σήμερα στην αγκαλιά των φίλων σας αλλά και του ερωτικού συντρόφου. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.